Με το παρεμπόριο να κινείται ανεξέλεγκτα στην Κρήτη. Σε σύλληψη τριών ατόμων προέβη η ελληνική αστυνομία στο Ηράκλειο, όταν εντοπίστηκαν να πωλούν προϊόντα μαϊμού, λέγοντας πως πρόκειται για επώνυμες εταιρείες, αφού πάνω τους υπήρχαν οι ανάλογες ετικέτες. Κατασχέθηκαν τουλάχιστον 3.041 απομιμητικά προϊόντα, γεγονός που αδιαμφισβήτητα έπληξε τους απατεώνες στο Ηράκλειο. Τα προϊόντα μαϊμού και άλλες μορφές παράνομες κινήσεις, οι οποίες κατά διαστήματα εμφανίζονται και οι ιδιοκτικές αρχές τις λαμβάνουν υπόψη. Εμείς συνεχώς πιέζουμε τις ιδιοκτικές αρχές. Αυτές οι κινήσεις παρανομίας, αυτές οι κινήσεις μαϊμού προϊόντων και άλλων παράνομων διεργασιών που αφοράνε την οικονομία και το εμπόριο, εμείς θα είμαστε ενάντια. Εμείς σαν Εμπορικός Σύλλογος είμαστε αντίθετοι προς αυτό, όμως διαφωνούμε στον τρόπο που γίνεται η διαδικασία αυτή. Δηλαδή, είναι, η αντιγραφή είναι μια παράβαση προς τρίτους και όχι προς το ελληνικό κράτος. Η ίδια ιστορία εκτυλίχθηκε εχθές στο Ρέθυμνο, όταν τρία άτομα εντοπίστηκαν να πωλούν απομιμητικά προϊόντα. Κατασχέθηκαν τουλάχιστον 6.295 προϊόντα απομίμησης, τα οποία αφορούν σε είδη ρουχισμού, υποδήματα, τσάντες και αξεσουάρ που έφεραν ετικέτες που έμοιαζαν με επώνυμες εταιρείες. Το ελληνικό εμπόριο είναι νόμιμο. Εμείς για αυτούς προσπαθούμε για το ελληνικό εμπόριο της νομιμότητας, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με εντιμότητα και με καθαρότητα στη σχέση με την κοινωνία και τους καταναλωτές. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές εταιρείες δεν απασχολούνται με αυτό το είδος, διότι το θεωρούν διαφήμιση προς το αυθεντικό προϊόν. Λοιπόν, αυτό το έχουμε διαπιστώσει, το έχουμε δει, είμαστε κατά αυτών των προϊόντων, ναι μεν, αλλά χωρίς την εμπλοκή του ελληνικού κράτους ως προς τη δίωξη. Ωστόσο, έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για τους παραπάνω, ενώ ο φόβος της εξαπάτησης προκαλεί σύγχυση και αγανάκτηση στους καταναλωτές, αφού δεν μπορούν να είναι σίγουροι για το προϊόν που αγοράζουν. Η ελληνική αστυνομία εφησυχάζει τους πολίτες με τις συλλήψεις που έγιναν, κάνοντας την αρχή για την τελική λύση στον κύκλο απάτης.